την καταστρέφει επειδή είναι συνδεδεμένη με συγκεκριμένα συμφέροντα. Mm. Εκφράζει τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Συγκεντρώνει πλούτο και εξουσία σε λίγα χέρια. Φάνηκε στο επίπεδο του ασφαλιστικού, στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, στο επίπεδο των εισοδημάτων, στην ισοπαίδωση του μισθού και αυτών που εργάζονται στα 580, το ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν την αγορά εργασίας κτλ. Επομένως, μία πολύ μικρή μερίδα της κοινωνίας, που είναι η χρηματιστική ολιγαρχία και το πολύ μεγάλο κεφάλαιο, έχει ευνοηθεί από αυτές τις πολιτικές. Αυτή είναι η αισιοδοξία των αγορών, η οποία εντούτοις δεν φτάνει μέχρι το σημείο της εξόδου της χώρας στις αγορές, διότι σε όσο βαθμό είναι το χρέος μη βιώσιμο, πραγματική έξοδο στις αγορές δεν θα υπάρχει. Τι θα υπάρξει? Αυτό που έγινε στην Ιρλανδία, αυτό που έγινε σε άλλες χώρες, δηλαδή μία μικρή προστατευμένη έξοδο στις αγορές για να δημιουργηθεί κυρίως κλίμα. Θα είναι επικοινωνιακό και όχι ουσιαστικό. Δεν θα λύσει το θέμα της χρηματοπιστωτικής αξιοπιστίας, διότι ξέρετε τι σημαίνει χρηματοπιστωτική αξιοπιστία. Σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι μικρές και οι μεσαίες, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην διεθνή αγορά, δανείζονται με επιτόκιο πολλαπλάσιο από ό,τι οι αντιστοιχές τους στη Βόρεια Ευρώπη, στη Γερμανία. Από τις τράπεζες. Επομένως, αυτό το πρόβλημα που είναι το βασικό πρόβλημα και που είναι τροχοπέδι στην ανταγωνιστικότητα. Η έξοδος στις αγορές της χώρας, έστω και για συμβουλικούς λόγους, δεν θα βοηθήσει μακροπρόθεσμα στην ομαλοποίηση της τραπεζικής αγοράς και άρα στη μείωση του επιτοκίου? Θα βοηθήσει μόνο η διαχείριση του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Η έξοδος στις αγορές θα είναι το σχήμα 5-5-5. Ναι. Δηλαδή, πενταετές ομόλογο με 5 περίπου επιτόκιο που είναι ψηλό. Ναι. 5 δισεκατομμύρια ευρώ το πολύ. Μπορεί να είναι και λιγότερο. Ναι. Λοιπόν. Εσείς δηλαδή, επί του συγκεκριμένου, τι λέτε, ότι κακώς βγαίνουμε, αδιάφορο είναι? Λέω ότι είναι επικοινωνιακό. Έχει ελάχιστη σημασία. Τι θα κάνατε εσείς δηλαδή αν ήσασταν στην κυβέρνηση? Δεν θα βγούμε στις αγορές εμείς? Φυσικά. Πρέπει όπως σας είπα να ξεκινήσουμε από το να γίνει ξανά οι τράπεζες, να γίνουν οι τράπεζες ένας μηχανισμός χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των κόκκινων δανείων και του δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου στις τράπεζες. Γενικά δεν είστε κατά της εξόδου στις αγορές, για να καταλάβω. Δεν είμαστε κατά της εξόδου δανεισμού δηλαδή, στις αγορές, αλλά επιτρέψτε μου να το πω με το δικό μου τρόπο. Υπέρ του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή να μπορεί να δανείζεται, να το εμπιστεύεται ο άλλος, να είναι χαμηλό το επιτόκιο. Ναι. Και αυτό δεν το θεωρούμε πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Το θεωρούμε, επικοινωνιακό. Όπως έγινε και σε άλλες χώρες που δεν έλυσε το πρόβλημα. Το ζήτημα του ιδιωτικού χρέου στην Ιρλανδία είναι δραματικό. Ναι. Είναι πολύ χειρότερο από την Ελλάδα. Δεν τα λέει αυτά. Ο πολιτικός βραχιώνας του Ήρακ δεν είπε αυτά που λέτε εσείς πριν μπλέξατε χώρες εντελώς διαφορετικές από την Ευρώπη. Μιλήσατε για τη Βενεζουέλα. Θα φέρετε και τις φαβέλες εδώ που έχει η Βενεζουέλα. Τώρα μιλάτε για το Sinn Féin που έχει εμφύλιο πόλεμο. Ό,τι θέλετε λέτε. Εγώ δεν είπα ότι έχει εμφύλιο πόλεμο. Είπα το Sinn Féin δεν λέει. Μιλάμε για την Ελλάδα. Ούτε για το Sinn Féin, ούτε για τη Βραζιλία, ούτε για τον Λούλα. Με όλους συναντιέται ο Σύπρας. Και με το State Department. Σόιμπλε, ήμουνα μέσα στο δωμάτιο του Σόιμπλε, στο γραφείο, όταν συνομιλήσαμε. Λοιπόν, αν θέλετε να μιλήσουμε για τις διεθνείς σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, να μιλήσουμε. Αλλά είναι άλλο το θέμα μας. Δύο λεπτά, να καταλάβουμε. Εσείς λέτε ότι πραγματική έξοδος στις αγορές, δηλαδή για να έχουμε εξασφαλίσει μια μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση όποτε χρειαζόμαστε, θα γίνει μόνο όταν διευθετηθεί το θέμα του χρέους, έτσι? Βεβαίως, όταν διευθετηθεί το θέμα πρώτων των τραπεζών και δεύτερον, του χρέους. Και επίσης το ερώτημά σας που είναι το βασικό, θεωρούμε ότι μία έξοδος στις αγορές, που το καλύτερο σενάριο είναι το 5-5-5 που σας είπα, 5% επιτόκιο, 5 δισεκατομμύρια πενταετή. Για δύο λένε, τι 5? Ναι, σας λέω, είναι το καλύτερο σενάριο. Λοιπόν. Αυτό δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Το χρέος συνεχώς αυξάνει ως ποσοστό του ΑΕΠ, διότι οι πολιτικές αυτές που βυθίζουν την κοινωνία στην καταστροφή μειώνουν τον παρονομαστή. Εντάξει, αλλά εννοείται.
Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που λένε, γιατί να βγουν, ρε παιδί μου. Τα χρειαζόμαστε τα λεφτά. Ας μην βγουν. Χρειαζόμαστε, αφού βγάζουμε έντοκα. Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεφτά. Σου λέει ο άλλος. Βγάζουμε έντοκα. Τα ακούω κάθε μέρα στην τηλεόραση. Γιατί βγαίνουν σαν βγαίνουμε, γιατί βγάζουμε έντοκα που είναι τριών μηνών με υψηλό επιτόκιο. Ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Και αυτό που λέτε εσείς ότι αυξάνει το χρέος. Την τονώνει αυτή, την τονίζει αυτή την άποψη. Η οποία είναι λάθος όμως, κάτι γνώμη. Δεν μπορεί να βλέπει το άλλο γιατί βγαίνει αγορά. Να κάτσει μέσα, ρε. Έτσι. Η πραγματικότητα είναι. Δεν είναι άποψη. Είναι η πραγματικότητα. Δείτε τα τελευταία στοιχεία. Ενέργειες. Μιλάει τώρα για έξοδο στις αγορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ το δικό μας κόμμα μιλάει για λαϊκή κυριαρχία. Θα αποφασίσει ο λαός για ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Το οποίο θα είναι πρόγραμμα. Για μονομερείς ενέργειες και συγχρόνως λες θέλαμε να πούμε στις αγορές. Αν σταματήσετε ίσως το καταλάβετε. Για πείτε μας, να μας δώσετε ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Ίσως το καταλάβετε αν σταματήσετε να μιλάτε πάνω σε μένα. Ναι, πείτε μας ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Λοιπόν, χρειάζεται σταθερότητα, κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη. Άρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Για να το κάνουμε αυτό, λοιπόν, χρειάζεται μια ριζικά διαφορετική πολιτική. Η ριζικά διαφορετική πολιτική δεν μπορεί αυτό να γίνει αν δεν πέσει αυτή η κυβέρνηση. Α, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας. Ένα παγκόσμιο παράδειγμα που υπάρχουν χιλιάδες παραδείγματα. Όταν συνομένα ένα που λέει το η κυβέρνηση κάνω μονομερείς ενέργειες και συγχρόνως βγαίνω στις αγορές. Πείτε μας ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Διεθνώς. Πέστε μας ένα παγκόσμιο παράδειγμα. Και 5% να σας πω το μεγαλύτερο παράδειγμα. Όταν ο πρόεδρος Χούβερ στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Μεσοπόλεμο σε αντίστοιχες συνθήκες ακολουθούσε τις πολιτικές που ακολουθείτε εσείς, πολιτικές για τους τραπεζίτες, πολιτικές που βύθιζαν την κοινωνία στην καταστροφή και αύξαναν τις στρατιές των ανέργων και τα συσίτια, άλλαξε η κυβέρνηση. Τότε ο Ρούσβελτ έκανε μια πολιτική εντελώς διαφορετική. Τόνωσε τη συζήτηση, τα εισοδήματα. Με μονομερείς ενέργειες. Ποια χρονιά. Βεβαίως. Με ενέργειες που είχαν τη συγκατάθεση της κυβέρνησης. Και μετά βγήκαν στις αγορές. Είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά είμαι ένας λογικός άνθρωπος. Ναι. Υπάρχει κυβέρνηση παγκοσμίως που λέει σταματάω. Δεν πληρώνω το χρέος, αλλά συγκεκριμένα στις αγορές. Πρέπει να ακολουθούν τη βούληση του λαού. Εμείς λοιπόν θα καταθέσουμε ένα διαφορετικό πρόγραμμα και θα σταματήσουμε τη λιτότητα. Το τέλος της λιτότητας είναι το κλειδί για μια άλλη αυτό πορεία. Αυτό θα το κάνει μια άλλη Ευρώπη. Όχι, Ευρώπη θα το κάνει η κυβέρνηση δύναμη, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ευρωπαϊκές σοσιαλιστικές θα δυνάμεις. Θα το κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι το κόμμα που έχει 35 ευρωβουλευτές στην Ευρώπη και θέλει να αλλάξει την Ευρώπη. Η κυβέρνηση το του ΣΥΡΙΖΑ σας, το κόμμα που εκφράζει ο κύριος Τσίπρας στην Ευρώπη έχει 35 ευρωβουλευτές. Αυτοί οι 35 ευρωβουλευτές θα αλλάξουν την Ευρώπη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό θα είναι ένα δημοκρατικό ντόμινο για όλη την Ευρώπη. Εντάξει. Την Τετάρτη μεθαύριο έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο, στις Βρυξέλλες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Εκεί είναι προσκεκλημένοι κοινωνικοί φορείς, συνδικάτα πέρα από το χώρο της αριστεράς. Στις 29 και 30 Απριλίου είμαι προσκεκλημένος στη Φραγκφούρτη σε ένα μεγάλο συνέδριο για το τέλος της λιτότητας. Το οποίο το κάνει η Verdi και η Gemetal. Τα μεγαλύτερα, συνδικάτα της Γερμανίας που τυπικά στηρίζουν την SPD. Όσο θέλουμε και εμείς. Δεν θα θέλετε εσείς. Θα το Μάρτιν Σούλτς για πρόεδρο. Εσείς απέναντι έχουμε τον Τσίπρα για πρόεδρο. Ωραία. Με 35 δεν βγαίνει. Ναι, ο λοιπόν, Μάρτιν Σούλτς που μπορεί να εκλεγεί. Θα το στηρίξετε να βγει πρόεδρο. Εσείς είσαστε που μιλήσατε. Θα το στηρίξετε να βγει πρόεδρο. Ή θα αφήσετε με το λευκό σας να ξαναβγεί ο υποψήφιος του συντηρητικού κόμματος. Τι θα κάνετε λοιπόν σε αυτό το δίλημα. Θα σταματήσουν τα μνημόνια και θα ψηφίσετε τον Μάρτιν Σούλτς ή μέσω του λευκού σας θα ξαναπάμε στην πολιτική της Μέρκελ. Να πω. Εσείς είσαστε που μέσω του Πρωθυπουργού σας, του κυρίου Παπανδρέου, δημιουργήσατε συνθήκες χρηματοπιστωτικής αναξιοπιστίας μιλώντας, μιλώντας για το σταδικό. Για... Εμείς φέραμε το δούνο του στην Ευρώπη ή Μέρκελ. Εσείς το φέραμε, όχι Μέρκελ. Εσείς το φέρατε. Δηλαδή θεωρείτε μιλούσε ότι ο πρόεδρος σας Παπανδρέου και μια μικρή χώρα έφερε το δούνο του στην Ευρώπη. Επί 6 μήνες πριν για να γίνει αυτό το πρόγραμμα. Μιλούσε ο Σιμίτης και ο κόσμος τα ψέματα και τη συνωμοσιολογία. Τα για το δούνο του ως το μόνο μηχανισμό που μπορεί να βάλει τάξη στη χώρα. Εσείς φέρατε αυτές τις πολιτικές. Όταν βγήκε ο Σιμίτης στη Βουλή και είπε ότι η πολιτική Καραμαλή οδηγεί τη χώρα στην κρεοκοπία, εσείς είδατε τι λέγατε. Παραπάνω μισθούς και παραπάνω συντάξεις. Λοιπόν, όταν βγήκε ο Σιμίτης στη Βουλή και είπε ότι παραπάνω στην κρεοκοπία. Ο κόσμος το ξέρει. Επί 20 χρόνια. 1.600.000 άνεργοι. Δικό σας έργο. 60% ανεργία στην νεολαία. Δικό σας έργο. 300.000 μικρές επιχειρήσεις κλειστές. Εσείς λοιπόν, το κάνετε. Δικό σας έργο. Έλα, Αντρέα, μια κουβέντα για να πάμε. 25% μείωση του ΑΕΠ.
Δικό σας έργο, εσείς το κάνετε. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική σας και μην μιλάτε για τέλος της λιτότητας. Ναι. Είμαστε, είσαστε το κόμμα της λιτότητας. Είσαστε το κόμμα της ολιγαρχίας. Είσαστε ένα κόμμα. Νουδού Πασόκ. Ένα κόμμα. Η αφήγηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά που λέει έχουν συμβεί μόνο στην Ελλάδα, λες και δεν υπάρχει Ισπανία. Δηλαδή στην Ισπανία ήταν το Πασόκ, στην Πορτογαλία ήταν το Πασόκ, στην Ιρλανδία ήταν το Πασόκ. Ο κ. Δραγασάκης μιλούσε για εσάς, μιλούσε για εσάς, μιλούσε για τη διαφθορά, μιλούσε για τη φοροδιαφυγή, μιλούσε για το πάρτι που συνεχίζεται σήμερα, μιλούσε για αυτό που λέει και ο κύριος Σούρλας, ότι πάνω από 10 δις είναι τα διαφεύγοντα έσοδα του δημοσίου από παράνομες δραστηριότητες όπως λαθρεμπορία, τσιγάρων και βεβαίως με άλλη βουλή. Διάλειμμα, μετά Ανδρέα.